Πάω στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Καλημερίζω την προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης, την κυρία Σοφία Λογαρίδου. Πώς είστε, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρούμενο Πάσχα να έχουμε και όμορφες γιορτινές μέρες. Έτσι, το ευχόμαστε. Ακούσατε και το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, όσοι ώρα ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, αναφορικά με αυτό το πολεμικό κλίμα το οποίο επικρατεί σε ναός. Ο καθένας από εμάς, κυρία Λογαρίδου, για να λέμε την αλήθεια, προσπαθεί να βρει ναούς, μονές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει μέσα το μυαλό του για να αποφύγει αυτό το πολεμικό το κλίμα που δεν γίνεται πάντα σεβαστό, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση, που τα δικά μας τα αυτιά μπορεί να εφραίνονται, μπορεί ο κρότος αυτός να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμάς, αλλά για κάποιους άλλους είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Όπως τα λέτε, ακριβώς έτσι είναι. Γενικά το Πάσχα, αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, πολλές φορές γίνεται αφορμή η χαρά να μετατραπεί σε λύπη. Από την πλευρά μας, σαν Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, αλλά γενικότερα η ελληνική αστυνομία, κάθε χρόνο καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών, των ελέγχων, ώστε όλα τα είδη τα πυροτεχνίας και τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αφορμή και αιτία επικίνδυνων καταστάσεων να κατάσχονται και να περνάμε το μήνυμα ότι όταν μιλάμε για βεγγαλικά, όταν μιλάμε για πυροτεχνήματα, για κροτίδες, μιλάμε για υλικά που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτές τις μέρες, όπως και κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους μας σε όλη την Κρήτη. Έχουμε κατάσχει περισσότερα από 30.000 είδη πυροτεχνίας μέσα σε 5 μέρες και έχουμε συλλάβει 13 άτομα. Αυτό είναι μία ένδειξη του μηνύματος που πάντα θέλουμε να περάσουμε. Και κάθε χρόνο, και πέρυσι τα είχαμε πει πάλι, υπενθυμίζουμε ότι όταν μιλάμε για πυροτεχνήματα, για βεγγαλικά, για οποιαδήποτε είδη πυροτεχνίας, μιλάμε για επικίνδυνες ύλες. Μιλάμε για υλικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει από σοβαρό τραυματισμό, ακροτηριασμό, μέχρι και απώλεια ζωής. Οι εκκλησίες, τα σπίτια μας, γενικά οπουδήποτε γίνονται τόποι συγκέντρωσης κόσμου, όπου κάποιος, μη έχοντας την επίγνωση αυτό ακριβώς του κινδύνου, επιχειρεί να κάψει αυτά τα επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να έχουμε το νου μας να μην πλησιάζουμε, να αποτρέπουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των γονιών να ενημερώνουν τους ανήλικους, ιδιαίτερα τους ανήλικους, για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η εντός εισαγωγικών συνήθεια. Να τους αποτρέπουμε λοιπόν. Είναι και σημαντικό και αυτό το τόλμημα μερικές φορές που κάνουν τα παιδιά, θέλουν να κάνουν αυτοσχέδιες, κατασκευές, είναι άκρως επικίνδυνες. Και όπου γίνεται η καύση αυτών των ειδών, το οποίο εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να αποφευχθεί, είναι αυτονόητο, δεν θα πρέπει να προσεγγίζουμε. Και εδώ δεν μιλάμε για νόμιμη ή μη χρήση, λέμε ότι απλά είναι κάτι επικίνδυνο στα χέρια ακόμα και εκείνων που ξέρουν, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου σκάσει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εκ προημίου η κατασκευή, εμπορία, αγορά και κατοχή και χρήση κροτίδων και των συσκευών εκτόξευσης και ειδών πυροτεχνίας, χωρίς να υπάρχει άδεια, γιατί είναι οι συγκεκριμένες οι συνθήκες που γίνεται αυτό, απαγορεύεται. Αυτό είναι δεδομένο. Και η καύση των βεγγαλικών απαγορεύεται στην περίοδο του Πάσχα. Το παίρνουμε τώρα όμως από την πρακτική ανθρώπινη πλευρά, που ο καθένας θέλει να γιορτάσει, όχι να λυπηθεί ή να προκαλέσει λύπη και πόνο στους άλλους ανθρώπους. Όταν είναι ένα τραυματιστό, θα τρέξω και τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να είμαι πολύ πολύ προσεκτικός. Έχω πέσει θύμα μιας τέτοιας κατάστασης με αυτά τα οποία
πετάγονται στα πόδια από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Έχω αρπάξει φωτιά στο παρελθόν μέσα από αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω πόσο τρομακτικό και πόσο επώδυνο είναι την ώρα που ο άλλος θέλει να κάνει το δικό του και να χαρεί. Έτσι σαν προσωπικό βίωμα το μεταφέρω, κυρία Λογαρίδου, για το τι μπορεί να προκαλέσει και πόσο μπορεί να αναστατώσει τις οικογένειες και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχω τύχει σε μονή να παρακαλεί ο ιερέας και όλοι οι υπόλοιποι, σας παρακαλούμε, έχουμε γέροντες ανθρώπους που φιλοξενούμε με γεροκομείο μέσα, αν έχετε την καλοσύνη μην πετάξετε βιγκαλικά, θα τους τρομάξετε αυτή την ώρα, χτυπούν μικρή καμπάνα για να μην τους ξυπνήσουν εκείνη την ώρα όταν οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, και βέβαια όταν λείπει ο σεβασμός και δεν γίνεται αυτό δεκτό, τότε δεν έχω τι να πω. Αν είναι να κάνω το δικό μου, δεν ξέρω πια, δεν ξέρω, κυρία Λογαρίδου, πώς να το πω. Απόλυτα γλαφυρά το περιγράφετε αυτή τη συνθήκη, η οποία είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που τη βιώνουν, που έχουν επιλέξει να γιορτάσουν αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, να χαρούν και μπαίνουν σε μία άλλη περιπέτεια. Μα η Ανάσταση δεν είναι αυτό, δεν είναι τα βεγγαλικά και δεν είναι οι κροτίδες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης σήμερα να πούμε, πριν σας αποχαιρετήσω, σας δώσουμε τις ζεστές μας τις ευχές, εσάς, την οικογένειά σας, κυρία Λογαρίδου, ότι γίνεται και μία πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, αναφορικά με την ενημέρωση, τα τροχαία από τους διοικητές των τμήματων, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σήμερα τόσο οι διοικητές τροχέας, όλων των υπηρεσιών τροχέας και του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης θα δώσουν τις δικές τους συμβουλές και θα περιγράψουν τα μέτρα που λαμβάνουμε αυτές τις μέρες, γιατί μην ξεχνάμε είναι ένα γεμάτο εορταστικό πενθήμερο με την εργατική πρωτομαγιά που συνοδεύει τις γιορτές του Πάσχα ως αργία, οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εκδρομές και μετακινήσεις. Και φυσικά και οι διευθυντές αστυνομίας όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της Κρήτης θα δώσουν μαζί με τις ευχές τους, τις συμβουλές τους και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η αστυνόμευση και γενικότερα η προληπτική δράση και η έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στο νησί μας. Μάλιστα. Εγώ πάντως θα προσθέσω μόνο το εξής, ότι έχει τεθεί σε ισχύ από χθες ο νέος κώδικας κυκλοφορίας, ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αυστηροποιεί τις ποινές για σοβαρές παρεμβάσεις, όπως η επικίνδυνη οδήγηση. Ας το έχουν κατά νου όλοι οι φίλοι οι οποίοι μετακινούνται στους δρόμους, μας ακούν αυτή την ώρα μέσα από το αυτοκίνητό τους. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το νέο άρθρο 290α, που ορίζει ως επικίνδυνη οδήγηση αυτή που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία των ανθρώπων, περιλαμβάνει την ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, την αγνόηση των σηματοδοτών και άλλες παραβάσεις που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια. Αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 10.000 ευρώ. Η επικίνδυνη δε οδήγηση μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 χρόνια και η άδεια οδήγησης μπορεί να αφαιρεθεί από 6 μήνες μέχρι και 5 χρόνια, ανάλογα πάντα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Και ας το θυμάται λοιπόν ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα αυτό, για να ξέρει τι έχει αλλάξει από χθες. Κυρία Λογαρίδου, σας ευχαριστώ, εύχομαι καλή Ανάσταση.